είσαι καταρχάς? Είμαι η Ροξάνη Κωνσταντζίκη, είμαι δικηγόρος, είμαι κάτοικος της περιοχής και εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία των κατοίκων του 5ου Κοινοτικού Διαμερίσματος στον αγώνα τους να χαρακτηριστεί σαν νηπιαγωγείο ένα άδειο οικόπεδο, ένα αδόμητο οικόπεδο, το οποίο είναι στην παραλιακή και το οποίο ανήκει στην εκκλησία. Ήταν χαρακτηρισμένο σαν χώρος νηπιαγωγείου, σχολική στέγη, δηλαδή για δημόσιο όφελος, για το κοινό καλό, αποχαρακτηρίστηκε και επίκειται, επισπεύδεται η ανοικοδόμησή του άμεσα με μια πολυόροφη οικοδομή. Τι σημαίνει αυτό το οικόπεδο για την ευρύτερη περιοχή, εφόσον χτιστεί δηλαδή και γίνει μια πολυόροφη πολυκατοικία, τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι μια πολυάνθρωπη, πυκνοκατοικημένη περιοχή. Και δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες που είναι από τη Βασιλής Όλγας μέχρι την Παραλιακή, είναι όλες οι πολυκατοικίες που είναι από εκεί και πάνω, όπου οι άνθρωποι στερούνται πραγματικά από παιδική στέγη, από σχολική στέγη. Είναι υποχρεωτική από το 2018 η προσχολική εκπαίδευση, όμως δεν υπάρχουν κτίρια και δεν υλοποιείται στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε οικόπεδο ελάχιστο έχει μείνει ελεύθερο πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί για το κοινό όφελος, δηλαδή για σχολική στέγη. Αυτό ήταν χαρακτηρισμένο για νηπιαγωγείο. Και ακριβώς επειδή αναγνωρίστηκε η ανάγκη για την ίδρυση, την ανοικοδόμηση τέτοιων σχολικών χώρων. Δυστυχώς όμως η Εκκλησία δεν συνενεί στο να χαρακτηριστεί ξανά και προκαλεί μεγάλες δυσκολίες σε όλη την περιοχή. Τις επαφές που κάνατε με την Εκκλησία, τι σας έλεγαν? Δεν συναντήσαμε. Σε επαφές με την Εκκλησία είναι η πραγματικότητα, ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος, όχι στη Μητρόπολη. Προσπαθήσαμε να δούμε τον καινούριο Μητροπολίτη. Μας είπε ότι δεν έχει χρόνο, ότι θα έχει χρόνο αργότερα στο Μάρτιο και κάποια στιγμή θα μας καλέσει και αυτή τη στιγμή έχει μείνει έτσι. Ζητάτε και τη συμπαράσταση του Δήμου πλέον να επανενεργοποιηθεί? Έχουμε, έχουμε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε ακόμη μια φορά παρουσιάσει το αίτημά μας. Ο αγώνας είναι παλιός. Είναι από το 2008 δραστηριοποιούμαστε και προσπαθούμε για τη σχολική στέγη στην περιοχή. Πήγαμε λοιπόν στο Δήμο. Ο Δήμος και δια της Αντιδημάρχου της καινούργιας της κυρίας Αγκαθίδου μας ενημέρωσε ότι έχει πενιχρά κονδύλια, ότι παρέλαβε. Αυτό νομίζω ότι το λέει κάθε καινούργια διοίκηση όταν παραλαμβάνει την προηγούμενη, ότι δεν υπάρχουν κονδύλια σχετικά, ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλές αυτή τη στιγμή δραστηριότητες του Δήμου χρηματοδοτούνται είτε από το Περιφερειακό Ταμείο σε συνεργασία με τον κύριο Τζιτζικώστα. Η σχολική στέγη υπήρξε αρμοδιότητα και της περιφέρειας. Έτσι λοιπόν υπάρχει το Περιφερειακό Ταμείο από το οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια δραστηριότητα ανοικοδόμησης σχολικής στέγης. Επίσης θα μπορούσε φυσικά σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή εφόσον υπήρχε πραγματικά η πρόθεση και υπάρχει πρόθεση για το καλό αυτής της πόλης, για την οποία εκλέχθηκε και η καινούργια δημαρχιακή, δημοτική διακυβέρνηση, διοίκηση, αυτοδιοίκηση, συγγνώμη, νομίζω ότι θα έπρεπε να δώσουν σημασία και σε αυτό.